Αγαπητοί μας ακροατές, νιώθουμε την ανάγκη να σας απευθύνουμε ένα απλό μα και συνάμα ζεστό χαιρετισμό και μήνυμα μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εν ώψη των δραματικά εξελισσομένων γεγονότων στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, αλλά και στην παγκόσμια σκηνή. Από την αρχή της κακώς επιχειρούμενης αυτής μετάλλαξης της ζωής μας, αλλά και από πολύ πριν, παρακολουθούμε με όσο γίνεται περισσότερη διάκριση και φόβο Θεού πάνω απ' όλα την αναδίπλωση μιας καλά προετοιμασμένης από καιρό κλιμακούμενης αλλαγής πορείας του έθνους μας και της παγκόσμιας κοινότητας, αλλά ασφαλώς και με πάμπολα σκηνοθετικά λάθη από τα ξένα σκοτεινά κέντρα. Ξαφνικά η χώρα μας στο χείλος της αβύσσου. Σε λίγες μόνο ώρες ο ελληνικός λαός βρίσκεται αντιμέτωπος με μια άλλη πραγματικότητα που δεν την γνώριζε, δεν γνώριζε τους όρους Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Μηχανισμό Στήριξης. Μέχρι την ώρα αυτή που συντάσσεται το κείμενο, πολλοίς κόσμος δεν γνωρίζει τα περί δημοσιονομικής και οικονομικής στήριξης κλπ. Και καλά κάνει, γιατί εξάλλου να γνωρίζει. Ο Έλληνας δεν γεννήθηκε για να υπονομεύει τους λαούς της γης. Ο Έλληνας δεν μετέδωσε ποτέ σκοτεινές και κρυφές υποθέσεις σε κανέναν. Οι Έλληνες, όταν έκτιζαν Παρθενώνες και ρητόρευαν Πλάτωνες και Αριστοτέλιδες και εκείνοι το Απόστολος Παύλος, δεν εκκινούντος σε θολά και κακόβολα περάσματα, αλλά έδιναν τα φώτα στον κόσμο από το βήμα της πνίκας. Φώτα πίστεως, τέχνης, πολιτισμού, γραμμάτων, επιστήμης, ανακαλύψεων σε όλο το γνωστό τότε κόσμο που ζούσε ακόμα στην άγνοια και στο σκοτάδι. Ο κόσμος όλος οφείλει πολλά στην Ελλάδα μας και όχι εμείς. Ίσως πολλοί από τους κοπτόμενους σήμερα υποστηρικτές μας να ήταν ακόμη στα σπήλαια σε μια άγρια κατάσταση. Ποια επιστημονική διατριβή και έρευνα παγκοσμίως δεν έχει τη σφραγίδα του μακραίων ελληνικού πολιτισμού? Να μας απαντήσουν εδώ και τώρα. Ποια ιατρική έκφραση και ορολογία δεν είναι καθαρά ελληνική? Ποια μαθηματική εξίσωση και ακολουθία δεν είναι ελληνική? Ποια ναυτική σήμανση και μετεωρολογική έκφραση δεν είναι ελληνική? Ποια θρησκευτική ονομασία δεν είναι ελληνική? Ποια εν τέλει έκφραση σε οποιαδήποτε επιστήμη δεν είναι ελληνική? Έχετε θάρρος να μας πείτε, αγαπητοί διεθνείς δανειστές και απατεώνες? Ποιος πρέπει να πληρώσει, εμείς ή εσείς, ληστές του κόσμου? Τολμήστε και βγάλτε την ευλογημένη αυτή ελληνική μέθεξη από τα συγγράμματά σας. Όχι, τολμήστε, έστω δοκιμάστε, ξέρετε τι θα πάθετε. Θα καταρρεύσετε σε μια στιγμή. Αυτή είναι η αξία σας, μηδενική και τυποτένια. Κάποιοι από εσάς το γνωρίζουν καλά. Αυτό είναι σίγουρο. Υπάρχουν προσωπικότητες παντού στον πλανήτη αυτό που τρέμουν στο άκουσμα της λέξεως Ελλάδα. Τρέμουν όχι από φόβο, αλλά από σεβασμό στην Μητρόπολη της πίστεως, της γνώσεως και των αρετών. Ευχόμαστε τον φόβο αυτό να τον βρουν όλοι, καλόβουλοι και κακόβουλοι. Ξένοι λαοί, αλλά πρωτίστως εμείς οι ίδιοι οι Έλληνες. Να πιστέψουμε στη διαχρονική μας αυτή ανεκτίμητη αξία. Να ξαναβρούμε τον εαυτό μας. Να ξαναβρούμε τον αδελφό μας. Να ξαναβρούμε την πίστη μας και την πατρίδα μας. Να πιστέψουμε στα βαθιά ιδανικά της φυλής μας. Τότε θα βρούμε την Ελλάδα μας που δεν χρωστάει σε κανέναν, αλλά όλοι της χρωστάνε πολλά.